Όταν λοιπόν, όταν λύνει τέτοια το θέματα πέρα μπορεί αυτή κουκι. η επιχείρηση να βοηθήσει διαφημιστικά την τάδε εφημερίδα ή τον τάδε σταθμό στην περιφέρεια που μετά θα το ξεπληρώσει βοηθώντας τον βουλευτή. Αυτό λοιπόν υπήρξε στην Ελλάδα και υπήρξε σε πολύ μεγάλο βαθμό διότι αυτό θέλανε τα προηγούμενα κόμματα εξουσίας. Ναι. Δηλαδή αυτό που έβλεπα εγώ ότι και, και πολλοί άλλοι τα προηγούμενα χρόνια ότι στην ε, τηλεοπτική δημοκρατία είχαμε 60 βουλευτές, ένα παπά και ένα νομάρχη της καρδιάς μας κιόλα. Ήταν κομμάτι μιας λεγόμενης τέτοιας περίπτωσης που λέτε εσείς μηδιακής και πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής. Με σαφήνια. Με σαφήνια Γιατί βεβαίως. δεν είδαμε 300 βουλευτές, δηλαδή βρέπαμε συγκεκριμένου βουλευτές που ήταν τον παπά, τη Θεσσαλονίκη λέω, έβγαινε να κάνει τα διαγγέλματα, και τον ομάρχη, που αν θυμάμαι καλά, τον κ. Ψωμιάδη εκείνη τη στιγμή, ο κ. Παπαγεργόπουλος, ανθρώπους δηλαδή, που, που σαριζόντουσαν από τα μίντια, αλλά και κόμματα που δημιουργήθηκαν μέσα από τα μίντια. Η προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών, πολιτικών ως προσώπων, αλλά και πολιτικών ως επιλογές κομμάτων, μέσα από τα μίντια, ήταν συγκεκριμένη επιλογή και κάποιοι ανταμυφθήκαν γι' αυτό. Mm -hmm. Πρόσφατα, για παράδειγμα. Τότε, συγγνώμη κύριε χωρίς... Λεξιάδη, αυτό δεν ψήφιζε για μένα. Ψήφιζε για τα συμφέροντα που τον είχαν στηρίξει για να, βγει. για να βγει. Μα βεβαίω, αυτό το σύστημα εξουσία είχε, ισχυρές... είχε ισχυρά στηρίγματα. Δεν ήταν απλά τα στηρίγματα. Δηλαδή, πρόσφατα διάβασα για τον πληστηριασμό ενό εξοχικού, ναι. ενό συναδέλφου από το χώρο του Μέσου Μαζική Ενημέρωση, που αποτιμήθηκε σε μια αξία 12 εκατομμυρίων. Και με ρώτησε ένα φίλο εκεί στην νίκη που πήραμε από την Ευρωεκρασία. Ναι, μεγάλο δημοσιογράφου. εκδότη, δημοσιογράφο, ε, μεγάλο εκδότη κτλ. Ναι. Αν το εξοχικό λες. του κάνει 12 εκατομμύρια, τώρα κάνει 12 εκατομμύρια στον πληστηριασμό. Πόσο κάνει το σπίτι του, Για να καταλάβουμε το τι χρήματα κινιώτουσαν γύρω μα. Mm. Αλλά το θέμα του μου, μου ε, είναι είναι, ίσω κάτι το οποίο σα δημιουργεί πιο πολύ ερωτηματικά ή θέλετε να το συζητήσουμε. Για μένα το μεγάλο ζήτημα είναι mm. το μεγάλο φαγοπότη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα με επιλογή πολιτικών οι οποίοι χρησιμοποίησαν την εξουσία τους για να βγάλουν χρήματα. Και το τι κάνανε Αυτό τελευταία... Αυτό τι είναι, αρρώστια είναι. Όχι, είναι όφελος. Είναι όφελο. Τα κίνητρα στην πολιτική είναι συγκεκριμένα. Εντάξει, η Ελσιάδη θα φά, θα φά, θα φά. Πώ το λέγε στην Ελληνική, δηλαδή, δεν θα σκάσει, παιδί μου. Δηλαδή, μερικοί φανήκαν, και λίγο. Μερικοί φανήκαν ότι ήταν αχόρταγοι, όπω είδατε. Ναι. Και μπήκανε και σε μια λογική πλουτισμού και προκαλέσανε με αυτό το πράγμα. Αλλά ήθελε η εξουσία, και καλά έκανε γιατί έτσι είχε ωφέλη, Στηρίγματα για όλα αυτά που κάνουν. Mm. Και τα κόμματα εξουσία που κυβερνήσανε mm. και με όλα αυτά που. τα χρέη που έχουν δημιουργήσει. Αλλά επειδή πρόσφατα ήρθε στην επικαιρότητα το θέμα των ληστών κάτι για το οποίο συζητάγαμε εδώ και πολλά χρόνια. Λαγκάρτ και Μπόι, και δυστυχώ έχει φύγει τελευταία από την επικαιρότητα, ξανά πάλι αυτέ τι μέρε. Όταν πιαστήκανε ένα κομμάτι από το pullover, γιατί η λίστε είναι ένα κομμάτι από το pullover. Τι εποχή ήταν, θυμάστε, εγώ έκανα εκπομπή για την εποχή. Η λίστα Λαγκάρντ. 2012, το 12, στην 2012, 2012 συνάδελφό σα δημοσιογράφο φυλακίστηκε επειδή έκανε την πρώτη. Το όνομά του. Ο κ. Βαξεβάνη. Φυλακίστηκε επειδή δημοσιοποίησε τη λίστα. Mm. Αυτά γιατί υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι από τότε κρύβαν τη λίστα, την πέραν στο σπίτι του, την πήραν στο γραφείο του, κάνανε διάφορα μαγειρέματα και κάποτε μα κουνούσαν και το δάχτυλο, έγκριτη νομική και έγκριτη συνταγματολόγη, και μα λέγανε ότι μα, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί η λίστα διότι είναι προϊόν υποκλοπή. Και να σα πω τώρα το παράδειγμα. Αν πάρει οποιοδήποτε πολίτη και καλά θα κάνει να καταγγείλει μια υπόθεση φοροδιαφυγή, λαθρεμπορίου ή οτιδήποτε άλλο mm. ε, παραβίαση εργατική ομοθεσία στι αρμόδιε υπηρεσίε, οι αρμόδιε υπηρεσίε ανώνυμα καταγγέλουν την, καταγγελ, την καταγγελία αυτή ε, και καταγράφουν την καταγγελία αυτή και την αξιολογούν. Mm. Και μπορεί να φτάσει μέχρι και να βγει σε αγγελική παραγγελία για να εξεταστεί. Πώ είναι δυνατόν λοιπόν μια λίστα που έρχεται από κρατικέ υπηρεσίε του εξωτερικού, δεν ήρθε από κάποιον ιδιώτη, διότι οι Γάλλοι καλά κάνανε και πήγαν και πληρώσαν και πήραν το αρχείο mm -hmm. από τον Φαλτσιανή, αυτό που ονομάστηκε μετά η λίστα Λαγκάρτ. Γιατί λοιπόν οι δική μα από το 2009-2010 που ήρθε πρώτη φορά η λίστα, το 2012 που ήρθε η λίστα και που ξέραν ποια χρονιά αφορούσε και ότι οδηγούμασταν σε παραγραφή, γιατί δεν κάναν τίποτα. Η απάντηση είναι απλή. Δεν κάναν τίποτα γιατί θέλαν. Αυτό το μικρό αποτύπωμα, αυτό το μικρό όπλο που είχαν οι διοκτικέ υπηρεσίε για να αρχίσει να ξυλώνεται το πουλόβερ, να το θάψουν. Και σε μεγάλο βαθμό το θάψανε. Και γιατί μπήκε μπροστά πάλι. Διότι η ιστορία Παπαντονίου είχε ένα δίκιο ο κ. Παπαντονίου. Το 2003 ήταν οι καταγγελίε τη ιστορία. Και είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και μετά την. Ατάκα Πολάκη στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Να λοιπόν η Βενεζουέλα. Γιατί είχε δίκιο λοιπόν ότι 13 χρόνια τρεκλισμένο. Και άνοιξε. Να δούμε γιατί άνοιξε. Από αυτό δεν άνοιξε. δεν δε ρωτάω για να απαντώ. Άνοιξε επειδή ήρθε η λίστα Λαγκάρτ. Και η λίστα Μπόργινς. Επειδή άκουσα την ομιλία του Παύλου Του Πολάκη στην κεντρική επιτροπή. ήσασταν. <συστονίδευση> <συστονίδευση> ναι. Ε, Καλά, δεν είπε αυτό. Πολύ... Είπε και κάτι άλλο. Είπε για το θέμα τη. Ότι δεν τρέχει η δικαιοσύνη τόσο γρήγορα θα έπρεπε να τρέξει. Πήραν το πρώτο κομμάτι, δεν πήραν το σύνολο. Ναι, εάν υποθέσεις... πάρουν λοιπόν το σύνολο, πολύ σωστά ο Παύλο Σομπολάκη είπε ότι πρέπει η δικαιοσύνη να τρέξει γρήγορα τι όποιε υποθέσει και κυρίω αυτέ που αφορούν πολιτικού. Είναι δυνατόν να πάμε σε πολιτική περίοδο όπου υποθέσει πολιτικών θα παραγραφούν. Είναι κάτι το οποίο δεν συζητάμε mm. όταν συζητάμε για εκλογέ. Υποθέσει που αφορούν πολιτικού θα παραγραφούν αν πάμε σε εκλογική περίοδο. Είναι λοιπόν δυνατόν υποθέσει τέτοιε. Κάθε φορά που κλείνει η Βουλή, επειδή οι βουλευτέ τα προηγούμενα χρόνια Πασόκ Νέα Δημοκρατία κάνει ένα πολύ ωραίο νόμο, κάθε φορά που διαλύει τη Βουλή και πάμε σε εκλογέ, παραγράφονται ευθύνε συγκεκριμένων υπουργών για συγκεκριμένε περιόδου. Εσεί υπονοείτε δηλαδή ότι όταν ακουγάμε το σύνθημα εκλογέ τώρα, εκλογέ τώρα, ουσιαστικά φωτογραφίζαμε, ε, φω, φωτογραφιζόταν μια ιστορία να κλείσουν και υποθέσει. Μα σε πολλέ σε πολλές, πολλές περιπτώσει, υποθέσει οι οποίε εμπλέκεται ο κ. Παπαντονίου για τη Βουλή έχουν παραγραφεί. Λόγω ξεκπλήματο χρήματο πήγαν στη δικαιοσύνη. Για να ξανάρθω λοιπόν στον Παύλο Τονπολάκη. Mm. Πολύ σωστά ο άνθρωπο είπε ότι πρέπει η δικαιοσύνη να κινηθεί πιο γρήγορα. Διότι και επί ΣΥΡΙΖΑ, είτε η οικονομική εισαγγελή, είτε οι φορολογικέ υπηρεσίε, είτε η τακτική δικαιοσύνη, δεν κινηθήκαμε με το ρυθμό που έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα για να αποδώσουμε δικαιοσύνη και να κάνουμε mm. αυτό που λέει το Σύνταγμα, ότι πρέπει να πληρώνουμε φορολογικέ υποχρεώσει ανάλογα με τι υποχρεώσει μα. Σε κάποιε περιπτώσει λοιπόν πρέπει να κινηθεί γρήγορα η δικαιοσύνη, διότι έχουμε θέματα παραγραφών. Και βλέπετε ότι ορισμένοι από τη Νέα Δημοκρατία παίζουν με αυτά τα θέματα και λένε ότι μα δεν έχει δικαίωμα να ψάχνει αυτά τα θέματα, διότι έχουν παραγραφεί. Εσεί παίζετε με αυτά τα θέματα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί, κ. Αβανίτη, ξέρει πολύ καλά ο κόσμο πού είμαστε, πού μένουμε, ξέρει πού δουλεύουν, δουλεύουν οι οικογένειέ μα, ξέρει τα περιουσιακά μα στοιχεία. Ξέρει ότι στο εξοχικό του πατέρα μου στην Κερατέα δεν έχω πισίνα. Λέω για την Κερατέα γιατί κάπου εκεί είσαστε κι εσείς. δεν έχουμε πισίνα, δεν έχουμε ακριβά αυτοκίνητα ή τέτοια πράγματα. Ξέρει λοιπόν ο κόσμος το ποιοι είμαστε, που ζούμε και τι κάνουμε. Και ξέρει και το τι κάνανε οι άλλοι. Τα όποια φαινόμενα καθυστέρηση απόδοση δικαιοσύνη, ελέγχου ληστών κτλ. βεβαίω υπάρχουν. Διότι παρά τον μεγάλο αγώνα που έγινε από το 2015, υπάρχουν καθυστερήσει. Γιατί? Υπάρχουν καθυστερήσει διότι. Track. Όχι, διότι είτε δεν είχαμε προετοιμαστεί σωστά διό, για όλη αυτή την ιστορία. Κάτσε, με τώρα, θα... Τι δεν είχατε προετοιμαστεί. Όλο ο προεκλογικό αγώνα, ειδικά από το 12 και μετά, που το βασικό σύνθημα είναι. Ακόμα και το φέρτε πίσω τα κλεμμένα και στα τηλεοπτικά δίκτυα. Ο Παπαδάκης το έβαζε εδώ και δεν είχε και άδικο. Όταν λέγει ο Γιώργο φέρτε πίσω τα κλεμμένα, δηλαδή στο κομμάτι αυτό είχε δίκιο ήσασταν προετοιμασμένοι ή οφείλατε να είστε προετοιμασμένοι ότι θα βρεθείτε μπροστά σε μια τέτοια ιστορία. Οπότε οι διαδικασίε έπρεπε να τρέξουν. Εγώ κύριε Βανίκη, δεν μασάω τα λόγια μου, έστω και αν αυτό μου κοστίζει. Καλά, γι' αυτό ήρθατε εδώ. Τα λέω και μετά. Για να μην τα μασάτε. Λέω, λοιπόν, αλλιώς, λέω λοιπόν, <χω> δεν ήμασταν προετοιμασμένοι ω προ την αντίσταση που θα βρούμε από τον κρατικό μηχανισμό, από δίθεν ανεξάρτητε αρχέ και είναι από άλλε καταστάσει. Όχι, δεν είναι αφέλεια. Κάνει μια εκτίμηση και αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται σε κάποιο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν βρήκαμε από εκεί μια αντίσταση και μία καθυστέρηση στη διελεύκαση αυτών των υποθέσεων που δεν δικαιολογείται. Διότι θα έπρεπε οι υποθέσει αυτέ να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα. Να το πω πολύ απλά το παράδειγμα. Είτε. Αν εσεί, σαν επιχειρηματία, καθυστερήσετε να πληρώσετε 100 ευρώ κατά μία ημέρα, θα σα πάρει τηλέφωνο η εφορία, θα σα στείλει email, θα σα ενοχλήσει πολύ σωστά θα σα κάνει. Δεν θα μπορείτε να βγάλετε φορολογική ενημερώτητα και θα το πληρώσετε με προσάυξηση. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν για ένα πολιτικό ο οποίο να πληρώσει εκατομμύρια, επειδή πιάστηκε με τη κίτα στην πλάτη, να καθυστερεί η διαλεύκανση αυτών των υποθέσεων. Και εδώ είχαμε περιπτώσει πολιτικών. Είχαμε περίπτωση συμβούλου πρωθυπουργού, ο οποίο πιάστηκε μέσα στη λίστα, έγινε ο έλεγχο του καταλογίστηκαν. Ο κ. Παπασταύρο έχουμε μιλήσει πάρα πολλέ φορέ για αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, τα λέμε τα ονόματα, δεν είναι κακό. Λέω λοιπόν, θέλω να πω το. Δεν με ενδιαφέρει το όνομα, με ενδιαφέρει ο τίτλο. Ναι. Και για το συγκεκριμένο κύριο. Όχι, για να καταλαβαίνει ο κόσμο. Θα λέμε ενό πρωθυπουργού, ποιου πρωθυπουργού. Για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίο είχε προτείνει και αυτό ο κ. Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένο κύριο, να πάρει το όνομα από πλατείε και από δρόμου. Γιατί έχει συνεισφέρει στη χώρα. Αντί δηλαδή να έχουμε το παράδειγμα ότι τέτοιε περιπτώσει θα έπρεπε να καταδικάζονται. Mm -hmm. Έχουμε περιπτώσει που κάποιοι του καλύπτουν. Και εκεί φαίνονται πραγματικά και δύο διαφορετικέ αντιλήψει. Η αντίληψη που έχουμε εμεί, σαν ΣΥΡΙΖΑ, για το μέτωπο που πρέπει να υπάρχει στα ζητήματα διαφθορά, φοροδιαφυγή και λαθρεμπορίου, και το μέτωπο που υπάρχει από την άλλη πλευρά για τη συγκάλυψη αυτών των πραγμάτων και για την προσπάθεια να μην αποκαλυφθούν τα στελέχη του που πιάνονται κάθε μέρα που περνάει περισσότερο να είναι εμπλεγμένοι σε όλε αυτέ τι ιστορίε. Κωστή, μου πάνω, δεν το πιασά, θα το ξαναπεί, λοιπόν, τον Κωνσταντέλο. Εμείς γενικώ. Εμεί, η δημοσιογράφη και η ομάδα δικιά μου και οι συνεργάτε μα και οι φίλοι μα είμαστε και φίλοι. Έχουμε δει και άλλα πράγματα, όπω παραδείγματο χάρη ασχοληθήκαμε στον προηγούμενο χώρο εργασία που είμαστε με την. Με ε, τα Panama και τα Paradise Papers. Τα Paradise Papers, ναι, τα είχαμε δει και τα Panama Papers είχαμε δει. Και είδαμε και πάλι ότι εδώ το, το σύστημα γενικώ δεν ίδρωσε πάρα πολύ από τι αποκαλύψει. Αντιθέτω, ω ένα βαθμό έβαζε και ένα ζήτημα ότι είναι και κομμάτι τη ελεύθερη βούληση των πολιτών, στην, στο κομμάτι του επιχειρήν. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα από τα, από, από τα θέματα που κληρονομήσαμε από τι προηγούμενε κυβερνήσει και αναγκαστήκαμε και εμεί να νομοθετήσουμε, μάλιστα το εισηγήθηκα εγώ δυστυχώ στη Βουλή, ήταν η πλήρη ανεξαρτησία από τη Βουλή των φορολογικών μηχανισμών. Ποτέ δεν είχα την αντίληψη ότι πρέπει οι φορολογικοί, οι δικαστικοί ή άλλοι mm -hmm. μηχανισμοί να ελέγχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό δηλαδή που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, όπου είχαμε ευθείε παρεμβάσει στο τι πρέπει να ελεγχθεί, στο ποιο θα το ελέγξει, πού θα κλείσει η υπόθεση και διάφορα τέτοια πράγματα. Άλλο όμω αυτό, και άλλο τώρα να φτάσουμε στο σημείο όπου η Ελληνική Βουλή δεν μπορεί να αποφασίσει αν ο έλεγχο για το λαθρεμπόριο καυσίμων θα είναι στα διηλυστήρια ή στα μικρά πρατήρια των νησιών. Και τη υπόλοιπη Ελλάδο. Mm -hmm, αυτό σαφάλι. είναι θέμα επιλογή μια ανεξάρτητη αρχή. Mm -hmm, mm -hmm. Σε αυτό μα οδηγήσαν οι θεσμοί, σε ένα βαθμό σωστά διότι θέλαν να σταματήσουν οι πολιτικέ παρεμβάσει, αλλά στο μεγαλύτερο βαθμό κατά λάθο διότι δεν μπορεί η Ελληνική Βουλή, ο Έλληνα πολίτη, να χαράξει πλέον πολιτική. Και πολύ σωστά ο Πρωθυπουργό από το 2016 έβαλε το θέμα στο συστηματική αναθεώρηση στο να ξαναδούμε τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, διότι άλλο πράγμα είναι να υπάρχουν ανεξαρτησία στη λειτουργία των Δημοσίων υπηρεσιών, όλε πρέπει να είναι ανεξάρτητε από, από πολιτικέ παρεμβάσει, και άλλο να μην μπορεί να χαράσει η Βουλή πολιτική. Αυτή τη στιγμή η Βουλή λοιπόν δεν μπορεί να παρέμβει και να πει τι γίνεται με τα Paradise τα Panama Papers. Δυστυχώ αυτό πλέον είναι στα χέρια μια ανεξάρτητη αρχή. Να σα ρωτήσω και κάτι άλλο θέλω. <coughs> Θα το πω τώρα αυτό. Είναι λίγο μέσα, είναι λίγο έξω. Από τη μία βρέπω μια δυστοκία των. Ε των υπηρεσιών του κράτους. Ενώ υπάρχει μια, 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 πολιτική θέληση. Αυτό συζητάμε. Θέλω. Οπότε μπαίνει το αν και μπορώ κιόλα. Βλέπουμε ότι σε ζητήματα που αφορούν πολιτικού ή ισχυρού, δηλαδή τη πολιτική ζωή του τόπου, οικονομικού παράγοντε, να πηγαίνουμε πάρα πολύ αργά. Αλλά σε ό,τι αφορά στα κατασχετήρια τη εφορία, των απλό πολίτη, πάνε πάρα πολύ γρήγορα. Με την ίδια κυβέρνηση. Αυτά τα αντανακλαστικά δηλαδή δεν τα καταλαβαίνω. Καταρχήν, γιατί με υπάρχουν κατασχετήρια, Α, τι αριστερά είναι αυτή, αλλά και δεύτερον, γιατί αυτά τα αντανακλαστικά δεν είναι τουλάχιστον παράλληλα. Για να πω ότι υπάρχει. Είναι αυτό, που ισοτυμία. είπα πριν, είναι αυτό που είπα πριν, το λέτε με ένα πιο κλασικό παράδειγμα, ότι όταν αφορά τον μικρό και τον μεσαίο, τον απροστάτευτο, αυτό που λέμε το κράτος ως εξουσία, έχει δυνατότητα πραγματικά να τον συνθλίψει και να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Όταν mm. αφορά τον ε, το μεγάλο δυνατό. επιχειρηματία, το πολιτικό, το διαπλεκόμενο, το προστατευόμενο κτλ. Έχει δυνατότητα ακόμα και να φέρει στη Βουλή τροπολογίε που θα λύνουν θέματα του. Διότι αυτά τα ζήσαμε στην είχαμε Ελλάδα. Είχαμε τέτοιε τροπολογίε που λυθήκαν θέματα του. Ε, δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα έχουμε καταγγείλει πάρα πολλέ φορέ και εγώ τα έχω καταγγείλει επώνυμα ε, τροπολογιών που λύνανε συγκεκριμένα θέματα συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Και μάλιστα και αυτά τα ζητήματα, οι πάλι οι οποίοι τολμήσαν να αντισταθούν πέραν την επόμενη μέρα μετάθεση στα Κυκλάδε ή σε άλλα νησιά. Είχαμε τέτοιε περιπτώσει mm, βεβαίω. Σήμερα έχουμε. Όχι, σήμερα δεν έχουμε, διότι εμεί έχουμε ένα σαφέστατο μέτωπο εναντίον τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Mm -hmm. Και τα όποια προβλήματα υπάρχουν, εμεί τουλάχιστον ω ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κάνει και μια επιτροπή διοντολογία για να αντιμετωπίζουμε εσωτερικά, σε επίπεδο κόμματο, τι όποιε καταγγελίε ή τα όποια θέματα υπάρχουν, διότι δεν τα λύνει η δικαιοσύνη. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι πάρα πολλέ υποθέσει του παρελθόντο που αφορούν πολιτικού δεν θα οδηγηθούν ποτέ στη δικαιοσύνη και αν κάποιε οδηγηθούν δεν θα υπάρχουν δυστυχώ εκείνε οι πολιτικέ ή οι ποινικέ παραβάσει. Κύριε Λεξιάδη, να κλείσουμε ένα τελευταίο. Τελικά, να ξαναγήσουμε μάλλον με αυτό που αρχίσαμε. Το σύστημα για να την διαπλοκή ή διαπλοκή δημιουργεί ένα δικό του σύστημα. Και στην περίπτωση αυτή, τι θέλει ένα κόμμα όπω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν να λέμε τη ρεύια λεπού στο παζάρι. Εμείς... Ή που πα καημένε κάβουρα. <laughs> 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 θα Ποιο θέλετε από τα δύο τώρα. Δύο ερωτήματα θα σα πω γι' αυτό. <laughs> ναι. Η διαφθορά και η διαπλοκή είναι πολιτική επιλογή. Και όσοι έχουν αυτά τα φαινόμενα το επιλέγουν Εντάξει, δεν πολιτικά. Να χαρακτηρίσει ένα ολόκληρο κόμμα, είναι μια ολόκληρη παράταξη, ένα ολόκληρο χώρο ότι είναι κομμάτι τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι όλη η Νέα Δημοκρατία ή όλο το Πασόκ είναι διεφθαρμένοι και είναι διαπλεκόμενη υπάρχουν ικανά και έντιμα στελέχη και στο ένα χώρο και στον άλλον. Ειδικά δε εγώ όταν ανέλαβα βρήκα πάρα πολλούς νόμους στον τομέα των αθρεμπορείων καυσίμων όπου το μόνο που είχαν ψηφιστεί οι νόμοι ήταν πολύ σωστή νόμοι αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια. Δεν εφαρμόζεται. Δεν είχε βγει υπουργικές αποφάσεις για να εφαρμοστούν. Mm -hmm. Και έπαινα τρέξουν και τρέξαν πάρα πολλέ από αυτές. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό το ζήτημα είναι σαφέστατο ότι είναι πολιτική επιλογή η διαφθορά και η διαπλοκή. Και είναι μια αρρώστια του πολιτικού συστήματος. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι κάνουμε εμεί, εμεί έχουμε σαφέστατο μέτωπο σε αυτά τα ζητήματα. Το έχει πει πάρα πολλέ φορέ ο Πρωθυπουργό και δεν υπάρχει περίπτωση εμεί να επαναλάβουμε λάθη ή να αφήσουμε κάποιοι να ευνοηθούν από όλη αυτή τη διαδικασία. Τα όποια φαινόμενα τέτοια υπάρχουν και θεωρούν οι πολίτε ότι πρέπει να καταγγελθούν, πρέπει να καταγγελθούν δημόσια. Δεν είναι πολιτική επιλογή δική μα και εμεί έχουμε σαφέστατο μέτωπο εναντίον αυτών των φαινομένων. Κύριε Λεξιάδη, κλείνοντα, θέλω να σα ρωτήσω. Αν αρχίσει μια τέτοια κουβέντα στο οκτάμινο που πάμε σε εκλογέ, όπου βαράτε εσεί τον τέφι αυτό με τι εξουσίε, με τι ειδήσει αυτέ και τα δεδομένα, δεν είστε βέβαιο ή δεν πιστεύετε ότι ο αντίπαλο θα προσπαθήσει ή να δημιουργήσει ή να βγάλει θέματα τέτοια και να κάνουμε να είμαστε μια κουβέντα με τη λάσπη στον αναμυστήρα. Τι φοβάμαι σε αυτό. Όλοι είναι ίδιοι και εκεί γεννιέται ή τουλάχιστον παίρνει χώρο το μαύρο δέντρο. Εγώ θα το δω από την άλλη μεριά. Ακριβώ για να μην δώσουμε την αίσθηση ότι όλοι είμαστε οι ίδιοι και ότι όλοι τα θάβουμε, πρέπει όποιε υποθέσει υπάρχουν, ξεκινώντα από τι υποθέσει του Αλεξιάδη, ό,τι υπάρχει για τον Αλεξιάδη, να βγει, να καταγγελθεί και να εξεταστεί και για τον οποιονδήποτε άλλο πολιτικό. Και επειδή εμεί δεν έχουμε να φοβηθούμε τέτοια φαινόμενα, πρέπει αυτέ οι υποθέσει να φτάσουν στο τέλο. Δεν μπορεί να mm. πάμε σε εκλογέ και να κρύψουμε ευθύνε, όταν μάλιστα έχουμε στοιχεία ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί ενέχονται σε αυτέ τι περιπτώσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Φάστε Καλά. Συνέχεια. Έχει μείνει το κρασί να πιούμε που είπατε. Ε, ναι, αυτό δεν το. Και στην κυρατεία βγάζει το ωραίο κρασί. Βεβαίω βγάζει ωραίο κρασί η περιοχή εκείνη. Αν και εγώ προτιμώ τα τσίπουρα τη Βορείου Ελλάδο από που κατάγομαι. Από πού είστε, ε? Καβάλα. Άρα είστε καβαλιώτης. Ωραία. Θέλετε να πάμε σε διαφημίσει.